centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σε μια διαφορετική μέρα. Είναι ξεχωριστή μέρα, ναι. Είναι η μέρα χαράς, είναι και ηλιόλουστη. Είναι η μέρα συγκίνησης. Τελικά χθες ο κύριος Σαρδαλιάς έκανε αναφορά στην περιοχή. Θέλω λίγο να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για να μπουν και οι ακροατές μας λίγο στο νόημα και να προσέξουν ορισμένα πράγματα. Και αμέσως μετά, αν θέλετε κι εσείς, να πούμε μια κουβέντα. Για να ακούσουμε πώς ανακοίνωσε ο κύριος Σαρδαλιάς την λήξη της καραντίνας και των περιοριστικών μέτρων. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι αύριο ολοκληρώνεται η καραντίνα της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας. Αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τα σύγχρονα δεδομένα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμπεριφέρθηκαν με υποδειγματικό τρόπο. Γι' αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τόσο τη Δημοτική Αρχή, όσο και τους κατοίκους για την υπομονή και τη συνεργασία τους όλες αυτές τις εβδομάδες. Και να τους ευχηθούμε ποτέ ξανά να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις. Αργά ή γρήγορα θα βρεθώ κοντά τους, να τους φίξω το χέρι και να μοιραστώ μαζί τους τα χαμόγελα περήφανων Ελλήνων που έκλειψαν οι μάσκες όλες αυτές τις μέρες. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι των εισερχόμενων πτήσεων. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Σαρδαλιάς ανακοίνωσε, κύριε Σαββόπουλε, την λήξη της καραντίνας. Η οποία όμως αυτοδίκαια, είπαμε και χθες στην εκπομπή, κύριε Νατσούλη, ότι αυτοδίκαια η παράταση των 10 ημερών έλεγε ξεκάθαρα ότι για προληπτικούς λόγους παρατείνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 10 μέρες. Ωραία. Και χωρίς να υπάρχει εκ νέου απόφαση, λίγη. Την Παρασκευή 6 ώρα το πρωί. Τώρα. Χωρίς να υπάρχει νέα απόφαση. Αυτό και δεν υπάρχει νέα απόφαση. Υπήρξε όμως ανακοίνωση όπως την ακούσατε. Και έχουμε δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτό που ακούσατε και θέλω λίγο την άποψή σας. Μάλλον κάποιος ή κάποιος ξέχασε ο κ. Σαρδαλιάς στα ευχαριστήρια. Ευχαρίστησε τον Δήμο. Καταρχήν στην αρχή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Εάν αισθάνεστε ότι με όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καλύπτεστε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Είμαι και δημότης της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας. Οπότε είμαστε εντάξει. Προσέξτε, αν καλύπτεστε εσείς από είμαι το υπόλοιπο φορείς, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Ευχαρίστησε και τους εμπλεκόμενους φορείς. Κοιτάξτε, είναι. Σήμερα, να το πω λίγο διαφορετικά, κύριε Σαββόπουλε, ακούστε με λίγο. Από το πόστο του. Έχει ένα φορτίο, δηλαδή είναι, έχει αναλάβει την ευθύνη της τύχης όλης της ελληνικής επικράτειας. Δεν είναι περίεργο και παράξενο, ξέρω εγώ, να έχει ξεχάσει κάποιον εμπλεκόμενο φορέα ή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Προσέξτε πιο όμως. Σήμερα αν ανοίξετε και το centra.com.gr υπάρχει ένα άρθρο του Μάρκου του Πετρόπουλου με τίτλο «Ποιος περισσεύει». Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε τα άρθρα. Να σας πω εγώ 2-3 σημεία του πάνω σε αυτό που λέμε. Δεν έγινε όμως καμία αναφορά, τονίζει το άρθρο μεταξύ άλλων, τόσο στην περιφέρεια όσο και στην αντιπεριφέρεια. Αν ήταν παράληψη, δεκτό. Αν ήταν δήλωση, σημαίνει πως υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι το οποίο δεν μπορώ, πραγματικά. Θεωρώ ότι δεν ήταν παράληψη. Το προσπεράσατε, το στεναχωρηθήκατε. Πώς? Όχι, κύριε Νατζούλη, δεν είναι θέμα στεναχωριός. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, πιστέψτε, και πολύ συγκινημένος. Γιατί η πρώην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, όπου εκεί είναι και το χωριό μου και είναι και η περιοχή, τέλος πάντων, την οποία τον λίγο ελεύθερο χρόνο που έχω τα τελευταία χρόνια είμαι εκεί πέρα στη Μεσοποταμία, ξέρω εγώ στα χωριά αυτά, αισθάνθηκα, ας πούμε, την πίεση όλων των συμπολιτών, δηλαδή το χρονικό διάστημα των 24 ημερών. Εδώ βλέπετε συμπολίτες μας στην πόλη της Καστοριάς, σε άλλα χωριά που δεν μπορούν να ασκήσουν αθλητική δραστηριότητα από τις 31 Μαρτίου, βλέπετε ότι υπάρχει μια ψυχολογική πίεση. Φανταστείτε να μην μπορεί να βγει ούτε καν να μπει στο αυτοκίνητο να πάει να κάνει τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις που έχει σε καθημερινή βάση, είτε αυτό λέγεται ψώνια, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, να μπορεί να βγάλει λεφτά από το ATM, είτε το να εργαστεί. Όλα αυτά σήμερα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, λήγουν με την έννοια του καθεστώς της εκτάκτης ανάγκης. Από εκεί και πέρα, από εδώ και πέρα, να δούμε πώς θα απορρευτούμε και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλους τους συμπολίτες μας, τόσο της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας που ζήσανε μια ιδιαίτερα έτσι δύσκολη κατάσταση. Κύριε Νατσούρη, θέλω να το ξαναπώ. Αυτό που έγινε στη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας δεν έχει γίνει ξανά ποτέ στην Ελλάδα με καμιά μορφή. 6.000 κόσμος, 5.500.
6 δημοτικές ενότητες. Να υπάρχει μια απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Παπαγεωργίου, του κ. Παπαγεωργίου, του Βασίλη, που λέει μια λέξη, δεν θέλω να την πω, τέλος πάντων. Την καραντίνα, την ξαναείπε και ο Καρδάκας αυτή τη λέξη. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα έπρεπε ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα, η Ελληνική Αστυνομική Διεύθυνση να δει πώς θα λειτουργήσει αυτό μέσα στην νομιμότητα. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει, ήταν πολύ πολύ δύσκολο. Και δικαιολογημένα υπάρχουν και κάποια παράπονα, το έχουμε ξαναπεί, αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κομμάτι μπορέσαμε και βοηθήσαμε τον κόσμο. Δηλαδή να πω ότι αν δεν υπήρχαν τα καταστήματα αυτά που βάλανε πλάτη με την κατοίκον διανομή, ξέρετε θα γινόταν, κύριε Νατσούλη. Θα είχαμε πολύ μεγάλο. Αν δεν υπήρχε το βοήθεια στο σπίτι που βοήθησε πολλές οικογένειες που είχαν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες, αλλά κυρίως τα καταστήματα που κάνανε την κατοίκον διανομή, είτε αυτά ήταν μανάβικα, είτε ήταν σούπερ μάρκετ, ήταν μίνι μάρκετ, όλα αυτά ήταν κρεοπολία, δηλαδή μπορώ να ξεχάσω και κάτι το οποίο ήταν ανοιχτό. Κάνανε απίστευτη δουλειά. Απίστευτη δουλειά δηλαδή και προσπαθήσανε και μπορέσανε και εξυπηρετήσανε 5.500 κόσμο. Δεν είμαστε τραγανιά, δεν είμαστε δαμασκηνιά. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι σωστά. Δύο πολύ μικρά χωριά. Είναι μια Μεσοποταμία, έχει 3.000 και κόσμο. Είναι μια έκταση δημοτική ενότητα 40-45.000 στρέμματα. Καταλαβαίνετε τώρα για τι έκταση μιλάμε. Δεν μιλάμε για μια περιορισμένη έκταση. Ο Εχήνος, οι πληροφορίες μας δεν είναι ένα κτηνοτροφικό ή γεωργοκτηνοτροφικό. Κτηνοτροφικό χωριό στα σύνορα με τη Βουλγαρία, δηλαδή περιορισμένη έτσι έκταση. Τέλος πάντων, οι οποίοι πειθαρχήσανε και μείνανε μόνο 14 μέρες. Και ξαναλέω ότι το δεκαήμερο που δόθηκε παράταση, τουλάχιστον οι αριθμοί που δείχνουν και βλέπουμε από τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ και η συνεργασία που έχουμε και ενημέρωση από το νοσοκομείο, δεν δικαιολογούσε την παράταση των 10 ημερών, γιατί δεν υπήρχε κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα μετά τις 2 Απριλίου. Το οποίο είχε και σχέση με συγγενικό πρόσωπο. Το έχουμε πει. Δηλαδή η καραντίνα, αυτή που λέμε καραντίνα, έδωσε τα αποτελέσματα μετά το 14ήμερο. Μα όταν στο 14ήμερο δεν έχει κανένα νέο κρούσμα, πώς θα προκύψει κάτι καινούριο, δηλαδή στο επόμενο δεκαήμερο. Τέλος πάντων, αυτό θεωρώ αυτό ότι που έχει θέλω λήξει, να πω. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι. Λήξει. Από και πέρα. Αυτό, επειδή τώρα αποφορτίζεστε, νομίζω ότι έχετε μια πικρία που δεν βρέθηκαν δύο γραμμές. Δεν έχω καμία πικρία. Εντάξει. Έχω μια πολύ μεγάλη χαρά σήμερα, επαναλαμβάνω, που αυτό το καθεστώς της έκτασης ανάγκης έχει χρονικά λήξει για τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας. Πραγματικά πιστέψω ότι είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος. Τώρα, το δεύτερο που παρατηρούμε σε αυτή τη δήλωση είναι η αναφορά του κυρίου Χαρδαλιά στη Μεσοποταμία. Που, όπως διαβάζω εδώ και πάλι στο άρθρο του Μάρκου του Πετρόπουλου, ήταν μελετημένη. Εμπεριείχε συναισθηματική φόρτιση και γνώση της πίεσης που δέχτηκαν οι άνθρωποι, η κοινωνία της Μεσοποταμίας. Περιέλαμβανε και μια ξεκάθαρη αιτιολογία για το ότι κανένα μεγάλο κεφάλι δεν επισκέφθηκε την Καστοριά. Αν είναι δεκτή η συγγνώμη, θα το κρίνουν άλλοι. 6 χωριά συγκεκριμένα, λέει ο Μάρκος Πετρόπουλος. Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε σε αυτό που είπε ο κ. Χαρδαλιάς. Αργά ή γρήγορα θα έρθω να σας φίξω το χέρι. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή κάνατε αρκετές φορές αναφορές στη μη επίσκεψη Χαρδαλιά στην Όχι αρκετές φορές, μία φορά χθες είπα. Θα θεωρώ ότι σωστά, κάποιος σωστά. Θα μπορούσε να δει. Το είχατε ξαναπεί στην εκπομπή μας και λίγο παλιότερα. Τώρα, τέλος πάντων. Ο καθένας έχει το φορτίο του. Πιστεύετε ότι τώρα έχει αξία αυτή η επίσκεψη ή όχι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω και να σου, τι να σου δεν πω. Ξέρετε. Και εγώ δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Αν με ρωτούσατε και εμένα. Δεν ξέρω αν έχει πια κάποιο νόημα η επίσκεψη Χαρδαλιά στην περιοχή. Λοιπόν. Περιμένουμε τώρα, το κλείνουμε και αυτό το θέμα. Πάμε, περιμένουμε. Πήγαμε από το πρωί στη Μεσοποταμία. Τώρα να πάμε λίγο σε αυτό. Πήγατε δρόμη, το πρωί στη Μεσοποταμία. Υπήρχε κινητικότητα έτσι με αυτοκίνητα φυσικά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Δηλαδή αυτό που επιτρέπεται, ο κόσμος πήγε, ψώνιζε, έκανε ιστορίες, σούπερ μάρκετ. Ήταν κάτι έτσι πραγματικά μετά από 25 μέρες, ειδικά για αυτούς που ήταν μέσα. Ήταν κάτι καινούριο, ας πούμε, μετά από 24 μέρες. Ο κόσμος έτσι το χάρηκε κι αυτός και ήταν, έτσι, βγήκε πρέπει... κόσμος έξω. Γιατί εμείς επικοινωνήσαμε νωρίς 9 η ώρα και δεν είχε βγει ακόμα κόσμος έξω. Ναι, στην πλατεία πια, μην φανταστείτε. Εντάξει, η πλατεία έχει κρεοπωλείο, έχει δύο μίνι μάρκετ, έχει ένα μανάβικο, δηλαδή έχει αρκετά καταστήματα που μπορεί ο κάποιος να ψωνίσει. Είναι και έτσι ένα χωριό πολύ μεγάλο και έχει μια κινητικότητα αρκετή. Υπήρχαν και δημοσιογράφοι. Ναι. Άρα λοιπόν άρχισε και πάλι λίγο, έστω και δειλά-δειλά, ο κόσμος βγαίνει και σήμερα. Αυτό που προβλέπετε, ναι, με σύμφωνα με το δηλαδή, ότι ισχύει και για το υπόλοιπο κομμάτι της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Δηλαδή, πήγατε και στα υπόλοιπα χωριά ή μόνο στη Μεσοποταμία? Πήγα μέχρι την Φτεριά, πέρασα από την Νόη Αγία. Φτεριά άναψε ένα κυρίο εκεί στη Ζωοδόχου Πηγή. Ζωοδόχου Πηγή είναι σήμερα Ζωοδόχου Πηγή. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα γίνεται το έθιμο αυτό της πάλης. Βέβαια σήμερα της δεν πάλης, έγινε μπράβο, κάτι. Ναι, δεν λειτουργήσε η εκκλησία. Ναι. Ανάψαμε ένα κεράκι έτσι, και μάλιστα, γυρίσαμε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν, θα δούμε και τις επόμενες μέρες και επαναλαμβάνω κυρίως μετά τις 27 τι θα ισχύσει για την Καστοριά, το επαναλαμβάνουμε. Έχουμε και ένα ακόμα θέμα να λύσουμε στην Καστοριά. Τι θα γίνει και με, με τον νομό Καστοριάς πια ολόκληρο μετά τις 27. Ναι. Θα τώρα... δούμε σε τι καθεστώς θα επανέλθουμε. Κύριε Νατσούλη, ένα στοιχείο το οποίο σήμερα κάτσα λίγο το πρωί στο γραφείο, τέλος πάντων, και συγκέντρωσα λίγο τα στοιχεία αυτά με τα δελτία τύπου και η ενημέρωση που υπάρχει από το νοσοκομείο. Θέλω να τονίσω δηλαδή ότι για 8η συνεχόμενη μέρα δεν έχουμε κανένα θετικό κρούσμα στην περιοχή της Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Και το γεγονός ότι το τελευταίο δεκαήμερο έχουν ληφθεί 197 δείγματα, εκ των οποίων και τα 197 ήταν αρνητικά. 197, προσέξτε, σε 10 μέρες. Είναι πολύ μεγάλο άλλο. Νωρίτερα μιλούσαμε και με τον κύριο Τσεβεκίδη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, ακριβώς για το μηχάνημα. Το ραδιόφωνο γυρνώντας με το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Τώρα, κύριε Σαββόπουλε, πάμε και σε ένα ακόμη θέμα. Ναι, γιατί χθες συζητήσαμε για την λίμνη παρεπιπτόντος και για το κλείσιμο της. Είχαμε και τον μέσα μετά και τον κύριο Τζομπάνο, εξέφρασε και αυτός έτσι την αγωνία. Ναι, φίλος ο Δημήτρης Τζομπάνος. Ο Δημήτρης με τον οποίο είπατε ότι μιλήσατε κιόλας. Έτσι... Και έχουμε στιγμή... απόφαση, πρέπει να πούμε ότι έχουμε απόφαση ναι, για τη λίμνη. Και το είχαμε, κύριε Νατσούλη, επειδή θέλω να πω ξεκάθαρα ότι μετά από μένα, από ό,τι έμαθα, βγήκε ο φίλος, επαναλαμβάνω, ναι, ο Δημήτρης Τσοπάνος, και τέλος πάντων εξέφρασε ναι, ναι, τις ανησυχίες. Έκανε παρέμβαση, ναι, ναι. Και δήλωσε τέλος πάντων. Θυμάστε ότι σας είχα πει ότι θα το δούμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάρουμε απόφαση. Δηλαδή δεν ναι, υπήρχε μια συνεργασία τόσο με τους επαγγελματίες όσο και με τους εραστέχνες ψαράδες. Η απόφαση θα υπογραφεί σε λίγο. Θα ισχύει από τη Δευτέρα το μεσημέρι που μας έρχεται. Από Δευτέρα κλείνει η λίμνη. Τέσσερις μέρες νωρίτερα από ό,τι είχαμε καθορίσει με την προηγούμενη απόφαση. Και θα ανοίξει τέσσερις μέρες νωρίτερα. Δηλαδή θα ανοίξει 10 Ιουνίου η ώρα 2 το μεσημέρι. Ναι. Άρα Δευτέρα κλείνει η λίμνη και ανοίγει 10 Ιουνίου. Ναι, ναι, Δευτέρα. Είναι η ώρα πρώτη φορά που ακούγεται αυτό. Ναι. 45 μέρες είναι, κύριε Νατσούλη. Για επαγγελματίες και εραστέχνες φυσικά, ναι, ναι, έτσι. Και όχι ναι, μόνο για τη λίμνη, φράγματα, ναι, ναι, λιμνοφράγματα, ποταμούς, κλόνους κτλ. Άρα, Δευτέρα κλείνει η λίμνη, ακούγεται για πρώτη φορά, ανοίγει η λίμνη και τα υπόλοιπα 10 Ιουνίου. 10 Ιουνίου. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα να πολύ. Είστε καλά, και σήμερα ήσασταν μαζί μας για την ιδιαίτερη σήμερα. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.